Γεννή, Μινά. Ναι, Μινά, όπως λένε. Μιλάμε για μια διάκριση που πήρατε σαν τμήμα για το ρομπότ που φτιάξατε που παίζει bowling και τώρα θα εκπροσωπήσετε στην ουσία τον πανεπιστημιακό χώρο εκπαίδευσης στο Κατάρ. Πράγματι, είναι παγκόσμια αυτή η αγορά. Πράγματι, είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός, το WRO, World Robotics Olympiad, δηλαδή Παγκόσμια Ρομποτική Ολυμπιάδα. Και το πανεπιστήμιό μας κατάφερε με την ομάδα ρομποτικής που έχει να διακριθεί, να έρθει πρώτο στο διαγωνισμό στην κατηγορία βέβαια του πανεπιστημίου, κατασκευάζοντας ένα ρομπότ άρτιο, δομικά σωστό, που σηκώνει μια μπάλα από ένα σημείο και την εξοξεύει προς κάποιες κορίνες. Έτσι λοιπόν πήρε το συστήριο, ένα μόνο πανεπιστήμιο από όλη κάθε φορά την Πόσα Ελλάδα. Πόσα πανεπιστήμια συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό? Συγκεκριμένα. Στην Ελλάδα πάντα, ήταν πανελλήνιος. Ναι. Ο διαγωνισμός WRO γίνεται την ίδια στιγμή για όλες τις βαθμίες εκπαίδευσης. Οπότε υπήρχαν ομάδες από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Στον πανεπιστημιακό τομέα, επειδή το θέμα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, αν και είχαν εκφράσει ενδιαφέρον αρκετές ομάδες από πανεπιστήμια, τη στιγμή της εξέτασης δεν υπήρχε άλλη ομάδα να μπορεί να φέρει πέρα μια τέτοια αποστολή. Γιατί ήταν το θέμα του να σηκώνει μια μπάλα και να την εκτοξεύει. Μπορεί σε εμάς να φαίνεται κάτι απλό στον άνθρωπο. Αλλά για να το κάνει ένα ρομπότ θέλει πάρα πολλές ώρες, πάρα πολλή δουλειά. Άρα μιλάμε για μια μεγάλη επιτυχία και διάκριση του τμήματος του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας σε πανελλαδική κλίμακα. Πράγματι, ναι. Με τι χρήματα τώρα υπάρχουν, με τι δομές υπάρχουν, με τι υποδομές, αλλά εδώ αν υπάρχει, όπως λέμε, κατάλληλη εκπαίδευση και ο κόσμος που θα πλαισιώσει τους φοιτητές και υπάρχει επίσης η ανταπόκριση των φοιτητών οι οποίοι θα είναι θετικοί, δημιουργείται αυτά τα μικρά θαύματα όπως βλέπουμε. Θα ήθελα να τονίσω ότι σημαντικό στοιχείο είναι τα παιδιά, δηλαδή αυτοί που έχουν τη θέληση εκτός ωρών διδασκαλίας, δηλαδή δεν γινόταν εν ώρα μαθήματος, δεν είναι κάποιο project σε κάποιο μάθημα, ρομποτικοί έχουν περάσει τα παιδιά, δεν θα πάρουν μονάδες γι' αυτό. Ερχόταν μόνοι τους, είχαν ζητήσει βέβαια την άδεια από το Πανεπιστήμιο και ο πρόεδρος και εμείς συμφωνήσαμε όλο το διδακτικό προσωπικό να τους δώσουμε τα κλειδιά για το εργαστήριο και για το κτίριο ακόμα, να έρχονται ό,τι ώρα θέλουν, δηλαδή ξενυχτούσαν τα παιδιά μέχρι τις 2-3 η ώρα. Από το προσωπικό τους χρόνο δηλαδή. Από το προσωπικό τους χρόνο, θυσιάζοντας πράγματα που άλλοι φοιτητές τα διασκεδάζουν, κάνουν κτλ. Πολλές ώρες. Ένα ρομπότ τέτοιο δεν γίνεται σε μια μέρα. Θέλει μήνες προετοιμασίας, σχεδιασμού, πολλά πρωτότυπα σχέδια μέχρι να φτάσουν σε μια μορφή που να λειτουργεί. Και έτσι λοιπόν, θυσιάζοντας όλα αυτά, κατάφεραν αυτό το επίτευγμα. Άρα λοιπόν είναι καταρχήν η θέληση και η υποστήριξη βέβαια που υπάρχει από το Πανεπιστήμιο και από το διδακτικό προσωπικό. Για να πάμε και λίγο στα παιδιά Μινά, να πάμε λίγο στον Γιώργο τον Καλαμπόκη. Γιώργο, πώς σου φαίνεται αυτή η εμπειρία που ασχολείστε σαν ομάδα, είδαμε και τους φοιτητές στους υπόλοιπους στο βίντεο, που σαν ομάδα έχετε καταπιαστεί με αυτό και φτιάξετε αυτό το μοναδικό ρομπότ το οποίο παίζει bowling. Τι κέρδισες από όλη αυτή την προσπάθεια και εμπειρία, η οποία συνεχίζεται βέβαια. Είναι ένας αγώνας που δεν σταματάει εδώ. Μάλιστα. Ξεκινήσαμε από το μηδέν. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ξαφνικά από το τίποτα φτάσαμε σε ένα πολύ καλό σημείο. Πήραμε την πρόκριση στο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής, WRO. Η εμπειρία στην Αθήνα ήταν πολύ ωραία. Είδαμε δημοτικά γυμνάσια Λύκη και άλλες ρομποτικές ομάδες να φτιάχνουν καταπληκτικά ρομπότ, τα οποία έκαναν διάφορες δοκιμασίες. Αυτά. Αυτό, το να φτιάξει ένα ρομπότ, βέβαια υπάρχει μεγάλη συνάφεια, όπως βλέπουμε και στο βίντεο και με το τμήμα σας, αλλά νομίζω αυτό που είπε και ο Μινάς είναι ότι από το δικό σας προσωπικό χρόνο γίνατε μια ομάδα με τους φοιτητές και φτάσατε εδώ που φτάσατε. Το οποίο φαντάζομαι τώρα ξεκίνησε από μικροτσίπ, από καλώδιο, τον τροχό που θα βρεις, τον εγκέφαλο που θα έχει λογικά. Εσείς θα μου το πείτε καλύτερα. Ξεκινήσαμε από το μηδέν, δηλαδή στην αρχή σκεφτείτε είχαμε κάνει μια κατασκευή με 4 ρόδες που απλά πήγαινε μπροστά, πίσω και χαιρόμασταν γιατί κάτι κάναμε. Γιατί δεν ξέραμε τίποτα. Ούτε από προγραμματισμό, ούτε καμία σχέση με το ρομπότ και με τη ρομποτική. Πόσο καιρό σας πήρε να το φτιάξετε δηλαδή? Περίπου ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Ναι. Στην αρχή δεν είχαμε υλικά. Απευθυνθήκαμε στο πανεπιστήμιο, το οποίο ανταποκρίθηκε θετικά. Μας έδωσε τα υλικά που χρειαζόμασταν. Και έτσι μετά από 2-3 μήνες ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε την τελική κατασκευή. Ναι. Για πες μας εσύ, Ανέστη, πώς την είδες την όλη εμπειρία κατασκευάζοντας αυτό το ρομπότ? Για μένα ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ ξανά με ρομποτική. Ήταν ένα μεγάλο challenge, θα έλεγα, για μένα να καταφέρω να κατασκευάσω μια κατασκευή που να
πληρεί τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Μία μικρή παρένθεση. Ο διαγωνισμός στον οποίο συμμετάσχουμε έχει πάρα πολλούς κανόνες και είναι πολύ αυστηρός. Και πρέπει το ρομπότ να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε παρακάτω. Άρα στο Κατάρ που θα πάτε τώρα αρχές Νοεμβρίου, 6-7 Νοεμβρίου ήταν το. Είναι 6 με 8 είναι 6 με 8. Διαγωνισμός ακριβώς. Για να λάβετε μέρος στο Κατάρ, σε αυτό που είναι σε παγκόσμια κλίμακα πλέον αυτοί οι αγώνες, mm-hmm. όπως βλέπουμε και στο βίντεο, πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές στο συγκεκριμένο ρομπότ για να πάρει το OK και να βρεθεί εκεί. Βεβαίως. Το ότι συνεχίζουμε στο Κατάρ σημαίνει ότι το ρομπότ μας πληρεί όλες τις προδιαγραφές. Είναι άρτιο. Ναι. Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσουμε να το βελτιώνουμε, σαφώς. Σίγουρα. Είναι και ο χρόνος ένα θέμα που μας πιέζει. Η ρομποτική πάντως έχει πολλές χρήσεις. Ήδη βλέπουμε, τώρα βέβαια μπαίνω και λίγο πιο γενικότερα, και στον κλάδο της ιατρικής έχουμε δει τη ρομποτική και σε πολλούς άλλους κλάδους, βιομηχανία γενικότερα. Η ρομποτική καταρχάς έχει πάρα πολύ μέλλον, γενικότερα, σε όλους τους κλάδους και θα μπορούσε να βοηθήσει σε πολύ περισσότερους τομείς της ζωής μας, σε περισσότερες δουλειές. Πόσο χρόνο δίνατε σαν ομάδα για να φτιάξετε αυτό το ρομπότ? Γιατί μου είπε και ο Γιώργος εδώ Καλαμπόκης για ένα χρόνο, να σας πήρε ένα χρόνο δουλειάς. Μαζί και με τον καθηγητή σας, μαζί με τον Μινά. Φαντάζομαι φίλοι είστε τώρα, είστε και κοντά σε ηλικία, δεν είστε και πολύ μακριά. Πράγματι, όταν ασχολείσαι τόσες πολλές ώρες, αρχίζεις και δένεσαι. Λογικό. Σε λογικά πλαίσια. Πόσο χρόνο δίνατε για να κατασκευάσετε το ρομπότ? Η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πόσο χρόνο δίναμε για να το κατασκευάσουμε. Έτσι είναι. Πάντως. Ξεχνάς πλέον πόσο χρόνο δίνεις σε κάτι που αγαπάς. Είναι και αυτό. Πραγματικά. Δουλέψαμε τόσες ώρες. Σηκωνόμασταν το πρωί, καθόμασταν μέχρι αργά το βράδυ. Πάρα πολλές ώρες μας πήρε ο σχεδιασμός ειδικά. Και ακόμα περισσότερες μας πήρε όχι η κατασκευή κυρίως, αλλά ας το πούμε η απασφαλμάτωση. Στο να προσπαθήσουμε να κάνουμε το ρομπότ να ακούει σε αυτά που του λέμε. Αυτό λίγο θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή, το συγκεκριμένο ρομπότ, το οποίο δεν μπορούσαμε να το έχουμε εδώ βέβαια, είναι με μια τεράστια κατασκευή και ήταν λίγο δύσκολο να βρεθεί εδώ πέρα. Χώρια που ποτέ δεν ξέρει με αυτές τις μετακινήσεις τώρα, δεν είμαστε να πάμε. Είναι ευαίσθητο, είμαστε. Ναι, θέλει κάνουμε, και αυτό τη φροντίδα του. Κάνουμε αλλαγές. Για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, λειτουργεί αυτόνομα. Θέλω να πω δηλαδή, για να κάνει αυτή την εντολή με την μπάλα που είδαμε. Ναι. Του βάζετε την μπάλα επάνω, εκεί πέρα στο σημείο και το κάνει το ίδιο. Θέλω να πω, πώς ακούει τις εντολές? Με ηχητικό τρόπο, δεν το γνωρίζω. Κοιτάξτε. Το θέμα. Ας το πούμε, είναι το ότι σκέφτεται μόνο του. Εκεί είναι το μυστικό της υπόθεσης. Προσπαθήσαμε να κατασκευάσουμε το ρομπότ με τέτοιο τρόπο, ώστε να σκέφτεται, να υπολογίζει μόνο του, να ευθυγραμμίζεται. Την απόσταση, το. Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο, ευθυγραμμίζεται τις γραμμές, παίρνει σωστές γωνίες και κλίσεις κάθε φορά. Και αυτό. Μάλιστα. Σκέφτεται μόνο του, δεν του δίνουμε εμείς δηλαδή κάποιες εντολές. Να προσθέσω σε αυτό. Έχει μια σειρά από αισθητήρια το ρομπότ. Δηλαδή έχει αισθητήρια χρώματος, αισθητήρια που μετράει πόσο έχει στρίψει. Δηλαδή οι κανονισμοί λένε ότι από τη στιγμή που θα πάρει την μπάλα πρέπει να στρίψει 90 μοίρες. Δεν μπορούσαμε να πούμε να γυρίσουν, ας πούμε, η τροχή τόσες μοίρες, γιατί έχει το πάτωμα, επηρεάζει αρνητικά πόσο θα στρίψει. Έτσι λοιπόν χρειάζονται ειδικά αισθητήρια που μετράνε πόσο πραγματικά έχει στρίψει η ρόδα. Υπάρχουν αισθητήρια που μετράνε πού είναι η μπάλα, ψάχνουν την μπάλα δηλαδή, τη βρίσκουν την μπάλα. Υπάρχει μετά αισθητήριο που λέει ότι έχουμε φορτώσει την μπάλα και μετά που βλέπει τις κορίνες. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι, όπως στη ρομποτική έχουμε το μυαλό, ένα κεντρικό τούβλο, το λέμε brick είναι στα αγγλικά, επεξεργασίας, όπου συνδέονται όλα τα αισθητήρια αυτά εδώ πέρα. Και στη συνέχεια υπάρχουν και οι κινητήρες που είναι οι συσκευές δράσης που κάνουν αυτά που λέει το μυαλό. Άρα λοιπόν είναι αυτόνομο το ρομπότ. Δεν το έχουμε ίσως σημειώσει ότι αυτό δεν το χειρίζεται κάποιος τηλεχειριστήριο. Ναι, ναι, ναι. Το βάζεις και μόνο του. Όντως, κάνει. Δεν υπάρχει τηλεχειριστήριο. Αυτό το κάνει αυτόνομα ακολουθώντας τις δικές του εντολές και τα ρυθίσματα που δέχεται. Μέσω των ρυθισμάτων δουλεύει. Ναι, ναι, ναι. Με λίγα λόγια, του δώσαμε έναν τρόπο να σκέφτεται. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Γιώργο του Καλαμπόκη γι' αυτό. Έκανε φοβερή δουλειά. Ο Γιώργος δηλαδή έβαλε. Ο Γιώργος αυτό που λέμε στον εγκέφαλό του. Δηλαδή, ασχολήθηκα με τον προγραμματισμό εγώ. Τον προγραμματισμό του. Ναι, ναι, ναι. Πόσο μακριά απέχουμε, λες, στο οι μηχανές θα γίνονται πιο αυτόνομες? Πόσο μακριά είμαστε? Πιστεύω θα γίνει. Θέλουμε, ναι. Πιστεύω όμως θα γίνει σίγουρα αυτό. Εκεί είναι, εκεί πάει η στροφή, η ροή. Λίγο, για να πάμε λίγο στο διατάφτα.
Τώρα τι γίνεται με εσάς? Καταρχήν, συγχαρητήρια για το λόγο ότι καταφέρατε μέσα από το Πανεπιστήμιο, σαν μια ομάδα που δεθήκατε, να ενωθούν η αγάπη σας για το θέμα, οι γνώσεις, οι εμπειρίες, στο να πετύχετε την κατασκευή αυτού του ρομπότ, το οποίο, συγχαρητήρια καταρχήν, γιατί πάτε σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό. Είναι τιμητικό για τη Δυτική Μακεδονία πρώτα απ' όλα. Ναι. Για το Πανεπιστήμιο μας, για τους ανθρώπους μας εδώ. Εσείς τώρα χρειάζεται κάποια χρήματα για να πάτε στο Κατάρ, το οποίο έχει ένα κόστος στα εισιτήρια. Ναι. Και αναζητείτε τώρα χρηματοδότες, χορηγούς στην ουσία, για να μπορέσετε να λάβετε μέρος. Ναι. Προσέξτε το αυτό κιόλας, κυρίες και κύριοι. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο επιστημονικό επίτευγμα δικό μας, με φοιτητές του Πανεπιστημίου, και οι άνθρωποι ζητούν στην ουσία τα ανάβλα τους για να πάνε στον μεγάλο αυτό διαγωνισμό, που ήδη είναι διάκριση να συμμετάσχει σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό. Και ελπίζω να έχετε και καλή διάκριση εκεί που θα πάτε και τι θα πάτε στο τέλος. Να το παραλέψουν, δηλαδή να πάτε. Μακάρι. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Εσείς τώρα πόσα χρήματα αναζητείτε για τα εισιτήρια στην ουσία? Και για το registration, για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό. Σύνολο αναζητούμε γύρω στις 4.000 ευρώ. 4.000 ευρώ. Ναι. Από εκεί και πέρα, όσο περισσότερα μπορέσουμε να μαζέψουμε, τόσο το καλύτερο, για τον απλούστατο λόγο το ότι δεν είναι μόνο τα αεροπορικά εισιτήρια και το registration. Πρέπει να πληρώσουμε για την εγγραφή. Είναι η διαμονή, είναι τα έξοδα που θα έχουμε εκεί πέρα. Θα χρειαστεί να τυπώσουμε μπλουζάκια με τους χορηγούς μας. Έχουμε αρκετά έξοδα. Να προσθέσω και κάτι ακόμα στα έξοδα αυτά. Το αρχικό ποσό είναι 4.000 ευρώ. Αν μαζευτεί όμως και παραπάνω, τότε θα μας δώσει τη δυνατότητα να αλλάξουμε κάποια στοιχεία του ρομπότ που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το κάνουμε. Για παράδειγμα, υπάρχουν έξυπνα μπρίκ αυτό το επεξεργασίας, όπου έχει τον επεξεργαστή. Εμείς έχουμε το βασικό μοντέλο. Από το εξωτερικό, οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, οι Φιλιππινέζοι, παίρνουμε το καλύτερο μοντέλο, κατεβαίνουν. Οπότε ένα εγκέφαλο που σκέφτεται πιο γρήγορα, αντιδρά πιο γρήγορα. Άρα εμείς πηγαίνουμε με τα βασικά δομικά στοιχεία, ενώ οι άλλοι κατεβαίνουν ήδη με τα τελευταία λέξη τεχνολογίας. Άρα λοιπόν, ναι, αν μπορέσουμε να πάρουμε και παραπάνω από 4.000, θα το βάλουμε στον εξοπλισμό. Αλλά 4.000 είναι το... Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι οι άλλες ομάδες των άλλων χωρών έχουν πιο πολλές οικονομικές δυνατότητες, αλλά μπαίνουν και σε μια λογική το ότι επειδή έχω και μια οικονομική δύναμη, σου φέρνω αυτό. Εσείς καταφέρατε με τους ελάχιστους πόρους που έχετε να πετύχετε αυτή τη διάκριση. Υπάρχει ένα πάθος εδώ τώρα, ένα καλό πάθος, και αυτό είναι το βασικό. Χτυπήσατε την πόρτα πουθενά? Έχετε βρει κάποια ανταπόκριση μέχρι στιγμής? Τα παιδιά. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουμε έρθει σε επαφή, οι οποίες ενδιαφέρονται να μας βοηθήσουν. Είμαστε λίγο τώρα στα διαδικαστικά. Τοπική αυτοδιοίκηση έχετε βρει, Δήμο Κοζάνης? Έχουν πάει στο Δήμο Κοζάνης, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά, θέλει να μας βοηθήσει. Και αναμένουμε τώρα, βασικά είναι στα διαδικαστικά. Πήγατε? Στην περιφέρεια δεν έχουμε πάει ακόμα. Να πάτε και στην περιφέρεια. Ναι. Γιατί έχουμε χορτάσει όλες οι εκδηλώσεις, και δεν το λέω αυτό από κακό, αλλά να τα λέμε και κάποιες αλήθειες. Εντάξει, καλά και τα σουβλάκια, καλά και τα γλέντια. Να δοθούν τώρα κάποια χρήματα που να... Καταρχήν, τιμάτε αυτή η αποστολή που θα φύγει, τιμάτε τη Δυτική Μακεδονία, το λέω συνεχώς, στο Πανεπιστήμιο. Αυτό λίγο να το δουν όλοι οι φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, και πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι φορείς, και το επιμελητήριο μπορεί εδώ να βοηθήσει, εδώ ο κ. Κυριακίδης, να μιλήσει λίγο και με ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν μια δυνατότητα. Αυτό είναι καλό να γίνεται. Και το βασικότερο είναι ότι βγάζουμε και κάτι θετικό πλέον. Ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος. Γιατί είστε το αύριο τώρα, είστε το μέλλον μιας χώρας. Και ελπίζω να παλέψετε και εντός της χώρας. Πώς το βλέπετε το αύριο? Θα ξεκινήσω από σένα, Ανέστη. Πώς το βλέπουμε το αύριο? Τι θες να κάνεις δηλαδή? Θα τελειώσω το Πανεπιστήμιο κάποια στιγμή. Σκέφτεσαι να μείνεις εδώ, να φύγεις εξωτερικό, να κάνεις κάποιο μεταπτυχιακό εδώ ή έξω? Προσωπικά πιστεύω το ότι θα καλυτερέψει η κατάσταση γενικότερα, η οικονομική και η πολιτική στη χώρα μας. Και πιστεύω ότι θα έχει ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη η τεχνολογία εντός της χώρας. Εμένα προσωπικά το όνειρό μου είναι να κάνω μια startup. Και θέλω να επιμείνω στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ μέλλον η τεχνολογία εδώ πέρα στη χώρα μας, μόλις βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε τη χώρα μας. Χαίρομαι. Γιώργο. Προσπαθώ όσο να είμαι αισιόδοξο. Πρώτα θα προσπαθήσω εδώ στην Ελλάδα να κάνω ό,τι μπορώ, μεταπτυχιακά, να ψάξω για δουλειά εδώ και οτιδήποτε. Και πιστεύω αυτός που το θέλει πολύ θα το καταφέρει στο τέλος, ό,τι και να γίνει.
Μινά, κάτι τελευταίο που θες να πεις. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω με την ευκαιρία αυτή τη διάκριση το εξής. Στις άλλες χώρες η ρομποτική ως μάθημα μπαίνει ήδη από το δημοτικό μέσα. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Άρα λοιπόν κάποιος που έρχεται στο πανεπιστήμιο και η αντίστοιχη ομάδα ρομποτικής του πανεπιστημίου έχει ήδη πολλές βασικές γνώσεις. Οπότε μετά είναι πιο εύκολο να κατασκευάσει κάτι. Σε εμάς εδώ πέρα λέμε, έχω ακούσει ως και την πληροφορική ότι σκέφτονται να την καταργήσουν σε κάποιες βαθμίδες εκπαίδευσης ως βασικό μάθημα. Ενώ τα μαθήματα τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ρομποτικής πιστεύω είναι πολύ βασικά και επειδή το μέλλον είναι η τεχνολογία. Όταν χρησιμοποιούμε τη τεχνολογία μπορούμε να επιτύχουμε πολλά πράγματα, να μειωθεί η ανεργία και να, γενικά αυτή η καινοτομία να βοηθήσει και τη χώρα να ανταπεξέλθει από αυτά τα οικονομικά προβλήματα που έχουμε. Και το βασικότερο, Μινά, αν μου επιτρέπεις, να μην χάσουμε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Ε. Ναι, και πολλούς άλλους. Όλοι πιστεύω αυτά τα παιδιά που διακρίνουν. Και στο πρόσωπο εδώ του Ανέστη βλέπουμε δηλαδή αυτοί που λέμε τη νέα Ελλάδα, τους νέους ανθρώπους που έρχονται. Οι οποίοι, πώς λέμε, οι γενιές πώς αλλάζουν, ότι έχουν περισσότερες γνώσεις, περισσότερες εμπειρίες, περισσότερα ερεθίσματα και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν επιτεύγματα από μόνοι τους το πάθος τους και επειδή έχουμε μια χώρα η οποία δεν ξέρει τι της γίνεται, είτε να φεύγουν, είτε να μεταναστεύουν κτλ. Και τα ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται με τα μυαλά τα οποία χάνουν. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Εύχομαι να πετύχετε το σκοπό σας. Εμείς ευχαριστούμε. Τιμή μας που ήρθες. Τιμή δική μου. Και κάτι τελευταίο που θα θέλετε να πείτε που δεν σας ρώτησα, που θέλετε να εκφράσετε κάτι το οποίο έχουμε το χρόνο, το τελευταίο λεπτό που λέμε. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον πρόεδρο του τμήματός μας και τον πρίτανη του Πανεπιστημίου μας. Μας βοήθησαν πάρα πολύ στην αγορά των υλικών. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν θα μπορούσαμε καν να ξεκινήσουμε. Μάλιστα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιώργο. Και εγώ από τη μεριά μου θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί δεν φάνηκαν, αλλά μας βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό. Αυτά. Και εγώ θέλω να πω ότι το παράδειγμα αυτό μας δείχνει ότι όποιος έχει θέληση και χρόνο θα βρει, θα θυσιάσει βέβαια κάποια πράγματα, αλλά στο τέλος θα πετύχει τους στόχους του. Άρα, μην φοβάται κάποιος να πει, ας πούμε, τα παιδιά όταν ξεκίνησαν έλεγαν θα τα καταφέρουμε, αλλά είχαν πάθος και το κατάφεραν. Άρα λοιπόν, ένα στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι το πάθος και η θέληση οδηγεί στην επιτυχία. Χαίρομαι. Λοιπόν, ήταν ο Μινάς ο Δασυγένης, ο λέκτορας των παιδιών του μαθήματος της ρομποτικής. Ευχαριστώ πολύ, Μινά. Ο Γιώργος Καλαμπόκης, φοιτητής, και ο Ανέστης ο Δαλγίτσης. Επίσης, ευχαριστώ πολύ, Ανέστη. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Ευχαριστώ.